Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε το βράδυ εδώ στη Γιούρο τηλεόραση, στο συμπαραστάτη του Δημότη, όπου θα δούμε τα τρέχοντα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Την κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου, αριστερά στις οθόνες σας, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και δεξιά στις οθόνες σας τον κύριο Χρήστο Ρώσιο, συντονιστή νομαρχιακής στην δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καθώς έχει λίγα 24 ώρα τώρα που τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών ιδιαίτερα κατάλαβαν ότι στη χώρα μας θα έχουμε τρίτο μνημόνιο, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι διεθνείς επιτροπές, οι οικονομολόγοι, Έλληνες και από το εξωτερικό, από κάθε μεριά της γης και ευρωπαϊκά και του Ατλαντικού, λένε ότι το δημοσιονομικό πρόγραμμα της χώρας μας, αυτά που κάνει η Τρόικα, αυτά τα οποία κάνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν βγαίνει, την ώρα που το ΑΕΠ πήγε στο 170%. Και τώρα λοιπόν κατάλαβαν ότι θα πάμε σε τρίτο μνημόνιο, που σημαίνει ότι θα σφίξει ακόμη περισσότερο η θηλιά σε όλους εμάς. Δώστε μου την εικόνα, κυρία Ξουλίδου, τι πραγματικά σημαίνει να ξεκινήσω από εσάς, την κυρία της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να θυμηθούν οι ακροατές μας και οι θεατές τα λόγια, τα μεγάλα, τα παχιά των συγκυβερνώντων που είπαν ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα, ούτε κάθετα ούτε οριζόντια. Έτσι. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τρίτο μνημόνιο, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Απρίλιο, ότι έχει έλωση ένα φως τρόικα, το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύονται φρούδα, ψεύτικα, και έρχεται η Τρόικα. Έρχεται με μια βαλίτσα νέων μέτρων. Έρχεται γιατί υπάρχει το δημοσιονομικό έλλειμμα των 14 δις. Έρχονται νέα μέτρα και μάλιστα πολύ σύντομα θα δούμε οι ίδιοι συγκυβέρνηση που αρνούνταν και οι βουλευτές της φυσικά ότι θα ψηφίσουν νέα μέτρα να προσκυνάει πάλι την Τρόικα, γιατί δεν βγαίνει, όπως είπατε, αυτό το χρέος, το περιβόητο που λένε ότι είναι βιώσιμο, αλλά μόνο βιώσιμο δεν είναι. Μιλάνε πάλι για κούρεμα, μιλάνε όμως εκ των ενόντων, δηλαδή ξέροντας τι θα γίνει, ξέροντας ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει από τα διέξοδο και ξέροντας ότι θα υποχρεωθούμε σε νέες δανειακές συμβάσεις. Όσοι ακούνε για μνημόνιο και για Τρόικα νομίζουν ότι την άνοιξη θα γίνει το θαύμα και θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Πρέπει να το χωνέψουμε ότι οι δανειακές συμβάσεις είναι αυτές που θα μας ταλαιπωρούν για άλλα 50 χρόνια, για τα εγγόνια μας. Αυτές λοιπόν οι συμβάσεις είναι που δένουν την Ελλάδα στο άρμα της Τρόικα και της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, και μάλιστα εν ώψη του ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει και την Προεδρία της Ευρώπης, θα περάσουν ανώδυνα όλα αυτά τα μέτρα. Θα προσπαθήσει ο κύριος Σαμαράς να τα περάσει ανώδυνα, ως λύση, ως σωτηρία της Ελλάδος, για να μην πάμε πάλι πίσω, για να μην γυρίσουμε πάλι στη δραχμή. Είναι η καραμέλα που συνεχώς επαναλαμβάνουν και δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλοί κόσμος να το πιστεύει, ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει μάλιστα να πάρουμε νέα μέτρα, πρέπει να πάρουμε ξανά δάνεια. Κύριε Ρώσιο. Εμείς έχουμε πει, κύριε Σαραγιανίδη, ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ένα πείραμα για να μπορέσουν να πετύχουν την απόλυτη φτωχοποίηση του λαού, της κοινωνίας, να μπορέσουν να πετύχουν τη φτωχοποίηση της μικρής μεσαίας αστικής τάξης. Η οποία ένα... τι είναι να εξαφανιστεί, έτσι. Η οποία ήδη εξαφανίστηκε. Και ότι το πείραμα αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί, θα είχε συνέχεια. Με αυτή την έννοια, τα όποια νέα μέτρα τα οποία λέγαμε ούτως ή άλλως ότι θα έρθουν δεν είναι τώρα πρώτων πυλών, είναι μέσα στη χώρα. Επίσης είδαμε να εφαρμόζεται μια απόλυτη, μα απόλυτη άρνηση της δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν εμφανίζεται καθόλου στο κοινοβούλιο, και να έχουμε μια αύξηση της κρατικής βίας, η οποία εφαρμόζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις όταν κάποιες κοινωνικές τάξεις, κάποιες κοινωνικές ομάδες πάνε να αγωνιστούν για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, να ζήσουν αξιοπρεπώς. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι πρέπει πάρα πολύ σύντομα όλος ο ελληνικός λαός να αντιδράσει, να μην να αφήσει την απάθεια που τον χαρακτηρίζει, γιατί θα βρεθούμε σε πολύ δυσκολότερες μέρες, και εν ώψη βεβαίως των ευρωεκλογών η τοποθέτηση του πρόεδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, επικεφαλής της
αριστερής κομισιόν, ναι, του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την διεκδίκηση της Προεδρίας, είναι ένα σημείο το οποίο καταδεικνύει ότι με την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ανατρέπονται όλες οι λογικές τις οποίες θέλουν να εφαρμόσουν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα εγώ, κυρία Ξουλίδου, βρίσκομαι πάλι ως πολίτης και μιλώ έτσι με αυτά τα οποία αφού γράζουμε από την κοινωνία, από τον κόσμο που επικοινωνεί μαζί μας, που βλέπω μία προεκλογική περίοδο όπου έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κύριος Ρώσιος, ότι η απάθεια των πολιτών τόσο χρονικό διάστημα, και μιλάω από την περίοδο των εκλογών του 12 μέχρι τώρα, εκλήθη από την κυβέρνηση ότι ο λαός δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Πέρασαν από πάνω μας ως τρένο όλες αυτές οι αλλαγές στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, και πάνω απ' όλα ξαναβρίσκομαι αντιμέτωπος με φαινόμενα τρομοκρατίας, όπου λίγο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές ως εκ θαύματος εδόθη άδεια στον ξηρό και βγήκε έξω, αλλά όλοι φταίνε για την τρομοκρατία σε αυτή τη χώρα πριν των κυβερνώντων, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ορίζουν και διορίζουν τους διευθυντές, τις φυλακές, τις υπηρεσίες, τα πάντα, βγαίνουν σκάνδαλα επάνω, όλοι φταίνε πλην των κυβερνώντων. Έχουμε διαλύσει τους κοινωνικούς ιστούς που ανέφερα προηγούμενα, με κυριότερον αυτών της υγείας που γίνεται το έλα να δεις, συνεχίζουν την απεργία οι γιατροί, χωρίς να συγκινείται η κυβέρνηση και προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το μπάχαλο που υπάρχει στην υγεία. Αλλά για όλα αυτά είναι όλοι οι άλλοι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην των κυβερνώντων. Κύριε Στεργιανίδη, έτσι θα πάμε στις εκλογές δηλαδή. Να πονηρευτούμε λιγάκι έτσι, για την έξοδο του κύριου Ξηρού από τις φυλακές. Ναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το συμβάν. Πιστεύω ότι η συγκυβέρνηση πάντοτε βρίσκει τρόπους να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα φλέγοντα θέματα της καθημερινότητας. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ένα γκάλο που έγινε σε απλούς πολίτες στην Αθήνα. Ναι. Ποιον θεωρούν πιο πολύ τρομοκράτη, τον Σαμαρά ή τον Ξηρό. Και σας πληροφορώ ότι ήταν παρασάγκας μεγάλη διαφορά για τον κύριο Σαμαρά. Τρομοκρατούν λοιπόν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε λεκτικό, είτε λόγω του ότι έχουν τα δικά τους μέσα, την τηλεόραση, τις εφημερίδες, τρομοκρατούν τον κόσμο. Η τρομοκρατία της συγκυβέρνησης έχει περάσει πια στο πετσί του Έλληνα. Ναι. Και αυτή η τρομοκρατία φέρνει και φοβικά συναισθήματα. Ξέρετε, οι περισσότεροι είναι σοκαρισμένοι ακόμη. Λέτε γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος. Εγώ, επειδή βγαίνω έξω στις πορείες μαζί με τον κόσμο, χθες συγκεκριμένα ήμουν με τους σχολικούς φύλακες έξω από τη Βουλή. Είναι δυνατόν ο κόσμος αυτός που είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να ζητάει ραντεβού με τον Υπουργό και να μην επιτυγχάνεται? Να θέλει να δει τον Υπουργό, να ρυθμιστεί αυτή η περίπτωση συγκεκριμένη τώρα που αναφέρω για τους σχολικούς φύλακες? Λίγη διαθεσιμότητα. 22 Μαρτίου τα φόπλακα για τους 2.500 εκπαιδευτικούς στο Νεπάλ, τα φόπλακα για τους δημοτικούς αστυνομικούς, για τους σχολικούς φύλακες. Και δεν βγαίνει ένας, δεν έχει το θάρρος το πολιτικό, ένας υπουργός να πει τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Εμπεγμός, κοροϊδία. Και μάλιστα, εδώ φαίνεται και η αναλγησία της συγκυβέρνησης. Ένας υπουργός δεν μπορεί να αναλάβει ποτέ μία ευθύνη και να παραιτηθεί. Ο κύριος Δένδιας, με τόσα σκάνδαλα που έχουν γίνει, με τόσες διαρροές που έχουν γίνει, με τόσα σχόλια που ακούγονται αρνητικά, ακόμα και από βουλευτές της συγκυβέρνησης, γιατί δεν παραιτούνται? Γιατί σε αυτή τη χώρα ένας δεν έχει το πολιτικό θάρρος να παραιτηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες του? Για τίποτα. Είναι αυτό που είπατε, η αντίδραση του κόσμου, πιστεύω ότι είναι ένα σιωπηλό ποτάμι που θα βγει μόνο με την δημοκρατική διαδικασία της ψήφου. Ευελπιστώ και ελπίζω ότι πραγματικά καταλάβαν πια ποιοι τους κυβερνούν, ποιοι τους φέραν αυτά τα διέξοδα, και επειδή υπάρχει κι άλλος δρόμος και δεν είναι μονόδρομος στο μνημόνιο, και έχουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες κυβερνητικό πρόγραμμα που το παραθέτουμε για κάθε τομέα, μπορούν ο κόσμος να εμπιστευθούν νέα κόμματα, νέα κινήματα, κινήματα απλών πολιτών που πραγματικά έχουν λύσεις για τα διέξοδα που μας έχουν φέρει μέχρι τώρα. Κύριε Ρώσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα άρχισαν να δουλεύουν καλά οι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας περί τρομοκρατίας, έβαλαν μέσα και τα σύμβολα της πίστεως, αυτοί είναι οι άθεοι ενώ εμείς είμαστε οι ορθόδοξοι και οι καλοί. Την ώρα που τα πρωτοκλασσά τα στελέχη
του διακριτού τριαδικού θεσμού πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια καταλήστεψαν το ελληνικό κράτος, βρίσκονται ήδη στις φυλακές, εισέρνονται στα δικαστήρια ή κάποιοι από αυτούς, τα Golden Boys που τοποθέτησαν, προσπαθούν είτε στην Αγγλία είτε στην Τουρκία με διάφορους τρόπους να αποφύγουν την έκδοσή τους στην Ελλάδα για σκάνδαλα τα οποία διέπραξαν. Αλλά οι τρομοκράτες είστε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ευθύνεστε που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν στην χώρα τα νοσοκομεία, που απεργούν οι γιατροί. Εσείς ευθύνεστε που δεν μπορούν να πάνε οι ασθενείς στον ΕΟΠΗ και απεργούν οι γιατροί, τα φάρμακα, οι συνταγές, τα σχολεία. Είστε οι τρομοκράτες. Έτσι θα το αφήσετε αυτό το πράγμα να πάει. Πριν από πολλούς μήνες ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι. Και πήρε την έκφρασή της στην συζήτηση που έγινε τον Νοέμβριο, στις 10 Νοεμβρίου στη Βουλή, όταν έκανε την πρόταση δυσπιστίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση. Ναι. Και ο κύριος Σαμαράς, με αφορμή την δήθεν, σε εισαγωγικά, εξάρτηση της Χρυσής Αυγής, και αφού είχε προηγηθεί η δολοφονία του Φίσα, άρχισε να μιλά για τη θεωρία των δύο άκρων. Μάλιστα. Ήταν λογικό, αφού έγινε η επίσημη ανάγνωση από τον Πρωθυπουργό αυτού του φαινομένου, ότι αυτό το φαινόμενο θα έπαιρνε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, έχοντας βέβαια και την υποστήριξη των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία συντήρησαν αυτό το φαινόμενο. Ναι, και συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Εμείς, σε ό,τι αφορά το θέμα της ορθοδοξίας και της πίστης, επειδή πιστεύουμε στη δημοκρατία και επειδή πιστεύουμε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει και να υποστηρίζει αυτό που τον κάνει να αισθάνεται πιο σωστός, πιο ολοκληρωμένος μέσα στις τάσεις του, μέσα στην κοινωνία, ήμασταν αυτοί που κάναμε πριν από ένα χρόνο το συνέδριο για την αριστερά και την ορθοδοξία. Ένα συνέδριο το οποίο έγινε επίσημα στη θεολογική σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως γνωρίζετε, και στο οποίο βγήκαν πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Επίσης, είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε και υποστηρίζουμε το έργο που κάνει, το έργο αλληλεγγύης που κάνει η Εκκλησία. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με την Εκκλησία. Ίσως, επειδή η Εκκλησία αντιλήφθηκε ότι τουλάχιστον στο κοινωνικό επίπεδο είμαστε μαζί, αυτό είναι που τους φοβίζει και γι' αυτό λένε όλα αυτά τα διάφορα περί αθεϊσμού. Όμως, ο λαός, ο κόσμος, νομίζω ότι έχει αντιληφθεί πλέον το τι πραγματικά συμβαίνει και στις εκλογές, στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, που αν είχαν το θάρρος θα τις είχαν κάνει ήδη, στις πρώτες εκλογές θα τους δείξει πώς μπορεί να τους τιμωρήσει για όλα τα ψέματα, για όλα τα έσχη, για όλα τα σκάνδαλα στα οποία έχουν εμπλακεί και τα οποία προσπαθούν να φορτώσουν αλλού. Κύριε Σαραγενίδη, εδώ αν μου επιτρέπετε στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή ως υπεύθυνη παιδείας και θεολόγος παρακολουθώ στενά τις αντιλήψεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ περί Ορθοδοξίας και Εκκλησίας, να πω ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο όμως είχε εκφραστεί ο φίλος μου Ντάσο Κουράκης ρητά για διαχωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας. Εκεί είχε ανεγερθεί διάφορα ζητήματα. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και πρέπει ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί από το ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η στάση του απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και ένα άλλο θέμα που ανέκυψε τελευταία, που πραγματικά εμένα προσωπικά με επηρέασε και με πείραξε πάρα πολύ, γιατί ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει επίσημη θέση, και δηλώσεις του κυρίου Χουσέιν Ζεμπέκ πάνω στη Θράκη, που κήρυξε μποϊκοτάζ εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών, δηλαδή καλεί γονείς και μαθητές να μην πηγαίνουν τα παιδιά τους στο μάθημα των θρησκευτικών. Των θρησκευτικών, προσέξτε, όχι του Ορθόδοξου Χριστιανικού Μαθήματος, του Κορανίου, που διδάσκεται από ιεροδιδασκάλους μουσουλμάνους, διορισμένους από το Υπουργείο Παιδείας, για να το κάνουν στα ελληνικά. Δεν δέχονται δηλαδή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επάνω, ο βουλευτής ο συγκεκριμένος, να διδάσκεται το μάθημα αυτό μέσα σε σχολικό περιβάλλον, παρά θέλουν να το κάνουν στα τζαμιά. Εκεί λοιπόν πραγματικά γύρεται ένα μεγάλο θέμα, είναι το 183 του ποινικού δικαίου, βουλευτής να καλεί σε απίθεια νόμων.
που επισήκει φυλάκιση 3 ετών. Εγώ το έχω κάνει 2 φορές θέμα και δελτίο τύπου και ερώτηση στο συγκεκριμένο υπεύθυνο παιδείας και θρησκευμάτων. Περιμένω απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάτι ανάλογο είχα κάνει και με τη Δημάρ, με την κυρία Ρεπούση, που πάλι είχε κάνει επίθεση στο συγκεκριμένο μάθημα των θρησκευτικών, ότι δεν πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, και το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Όπου εκείνη εφθαρσώς βγήκε και είπε επίσημη θέση της Δημάρ. Περιμένω λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει συγκεκριμένη θέση για το συγκεκριμένο βουλευτή πάνω στη Θράκη ζήτημα. Που φωτογραφίζεται με σημαίες ανεξάρτητης Θράκης κλπ. Να μπορέσω να πω και εγώ κάτι, κύριε Σαριανίδη. Δεν θα απολογηθώ για το τι έκανε ο βουλευτής. Όχι, Θράκης. Δεν είστε εσείς υπόλογος, αλλή μόνο. Ούτως ή άλλως η θέση της κυρίας Ξουλίδου μέσα στη Βουλή θα απαντηθεί, υποθέτω, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θεσμικά. Όμως, θεσμικά. Εκείνο εκεί που θέλω να πω, μιας και αναφέρθηκε στο θέμα του συνεδρίου και την τοποθέτηση του συντρόφου μας, του Τάσου Κουράκη. Εκείνη και τη μέρα που έγινε η τοποθέτηση του σύντροφου του Κουράκη, έγινε, που ήταν προσωπική, καθαρά προσωπική, η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε μέσα από την τοποθέτηση του συντρόφου μας, του γραμματέα της Κεντρικής μας Επιτροπής, του Δημήτρη του Βίτσα, ο οποίος υποστήριξε δημόσια και αναγνώστηκε δημόσια αυτό, ότι εμείς υποστηρίζουμε το έργο της Εκκλησίας. Μάλιστα. Υποστηρίζουμε και τους ανθρώπους της Εκκλησίας και ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά το πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αναφερόμενος στο ορεινό χωριό της Ναυπακτίας από το οποίο κατάγεται και στο πώς περιμένει ο κόσμος στο χωριό του να πάει ο παπάς, ο οποίος έχει 3-4 συνορίες για να γίνει η Ανάσταση. Τώρα βέβαια αυτό είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, είναι πολύ, πολύ μεγάλο κεφάλαιο άμα το ανοίξουμε, διότι θα αρχίσουμε να μιλάμε και όμως, για ιερομένους και παπάδες που παίρνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όμως η βασική μας θέση είναι ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό έτσι, είναι θέση μας. Και η διαχείριση βασικά των κεφαλαίων είναι, γιατί και ποιος είναι ο πραγματικά ρόλος. Και βεβαίως να λυθούν τα ζητήματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και βεβαίως. Πάντως, για μην έχετε πάντα στην εντύπωση ότι και αυτοί οι οποίοι έχουν στις ταυτότητές τους το Χριστιανός Ορθόδοξος δεν έχουν αντιρρήσεις, κυρία Ξουλίδου. Όχι, όσον αφορά τον τρόπο, συμφωνώ, με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι ιεράρχες. Κύριε Σαριγιαννίδη, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ σε βάθος, ναι, ότι το 95% της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας πραγματικά έχει εκποιηθεί και δίνεται σε κοινοφελή ιδρύματα. Έχουν ιδρυθεί πάρα πολλά κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία από τις Μητροπόλεις. Συγκεκριμένα 7.000 μερίδες καθημερινά δίνονται από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως σε συσίτια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό. Και συνεχώς αυξάνεται. Λοιπόν, αυτά όλα δεν γίνονται από το κράτος, γίνονται από εισοδήματα που έχει η Εκκλησία από τα δικά της ακίνητα. Αλλά που βγαίνουν από τις τσέπες των Ελλήνων. Έτσι, είτε ανάλογα με το τι μπορεί να διαθέσει ο καθένας, είτε φτωχός είτε πλούσιος, ο καθένας από το υστέρημά του ή από το περίσσευμά του βοηθάει το έργο. Η ταμπακέρα όμως δεν θα είναι αυτό στις ευρωεκλογές. Έχουμε τώρα βέβαια μία Ευρώπη μπροστά μας, η οποία Ευρώπη βλέπει να διωγγώνονται τα ποσοστά της ανεργίας. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, οι χώρες οι οποίες επλήγησαν, άσχετα με το αν η Ισπανία καταφέρει να βγαίνει στις αγορές με τα όσα πέτυχε εκεί ο Πρωθυπουργός της και η οικονομία της, αλλά είναι και ένα διαφορετικό κράτος και ένα κράτος το οποίο έχει και τον τετραπλάσιο, πενταπλάσιο πληθυσμό από εμάς. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη σε σχέση με μια Ελλάδα η οποία δεν έχει αξιοποιήσει ακόμη τον πλούτο της. Δεν έχει αυτή τη στιγμή μία κυβέρνηση η οποία θα μπορεί με όραμα και προοπτική να δει τον φυσικό πλούτο, πώς θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί και να κερδίσει από αυτόν, αλλά η οποία ξεπουλάει συνέχεια. Περιμένει να έρθουν επενδύσεις από ανθρώπους οι οποίοι πλουσίους από το εξωτερικό ή ομίλους. Μάλιστα, είχαμε φτάσει στο σημείο να ακούσουμε και από ρεπόρτερ μεγάλου καναλιού να θεωρεί ως επιτυχία την συνάντηση του Πρωθυπουργού όταν είχε πάει στις ΗΠΑ, που είχε με κερδοσκόπους, με κοράκια στην κυριολεξία, τα οποία αγοράζουν κόκκινα δάνεια τραπεζών. Αυτές είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα μπορέσει κάποιος να τους κόψει. Και αν θέλετε, βάλτε και μέσα στο παιχνίδι και τις δηλώσεις και την επιτυχία του κυρίου Πάνου Καμένου απέναντι στην υπόθεση με τα CDS,
όπου αποκαλύφθηκε το έγκλημα το οποίο διεπράχθη εις βάρος των Ελλήνων. Και όχι μόνο, και το ταυτά. Και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς από αυτή την τοποθέτησή σας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκυβέρνηση που υπόσχεται ανάπτυξη, το περιβόητο success story του κ. Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι. Εμείς επίσημα, με επίκαιρη επερώτηση, η κυρία Χρυσοβελώνη ζήτησε όλα τα αναπτυξιακά σχέδια που έχουν κατατεθεί στα Υπουργεία να μας τα δώσουν. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Δεν υπάρχει σχέδιο αναπτυξιακό κανένα από ξένο επενδυτή. Παρά μόνο θεωρούν ανάπτυξη το ξεπούλημα, ας πούμε, του Αστέρα Βουλιαγμένη στους Άραβες και στους φίλους μας, στους Τούρκους, νομίζω, για 400 εκατομμύρια. Για να γίνουν πάλι κατοικίες. Εδώ έχουμε απόλυτα ένα σωρό διαμερίσματα. Έχει καθίσει τελείως η οικοδομή. Πάλι τα φιλέτα σε κάποιους συγκεκριμένους κυρίους. Και τζάμπα. Εδώ λοιπόν μιλάμε πραγματικά για μια κοροϊδία και έναν εμπεγμό. Δεν υπάρχει καμία επένδυση. Ποιος θα έρθει να επενδύσει σήμερα με 45% φόρο? Ουσιαστικά, κανένας λογικός επενδυτής δεν θα έρθει στην Ελλάδα με αυτή την φορολογική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Κανένας δεν θα έρθει να επενδύσει πού? Να επενδύσει σε ένα ρευστό ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς που κάθε δύο χρόνια βλέπετε ότι αλλάζουν. Δεν κάνουν ένα φορολογικό ή ένα ασφαλιστικό σε βάθος 15ετίας, 20ετίας, παρά μόνο τροπολογίες και τροπολογίες, και κανένας δεν έχει την ικανοποίηση ότι είναι ένα σταθερό καθεστώς. Δεν εμπνέουν πια. Έχουν πραγματικά ξεφτύσει, έχουν εξευτελιστεί στα μάτια των ξένων επενδυτών. Αυτό που είπατε πριν από λίγο για τα CDS. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο Πάνος Καμένος ήταν ακόμα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, κατ' εντολή του Σαμαρά. Και όταν το έφτασε το φάκελο πραγματικά να ανοίξουν πια τα στόματα και τα ονόματα, εκεί τον πάγωσε. Εκεί τον είπε, δεν θα κάνεις τίποτε. Αυτή η ιστορία με τον Αντρίκο τον Παπανδρέου, με την I4Sense στην Ελβετία, με τον Γρυβαία. Όλα αυτά τα ήξερε ο Καμένος αυτό 10. Τα έβγαζε, τα έδινε. Τώρα λοιπόν που δικαιώθηκε, τώρα προσπαθούν να μας λασπολογήσουν. Βλέπετε την ιστορία που έχει αρχίσει να παίζεται το σενάριο με το Φιλιππίδη. Δεν τον δίνουν οι τουρκικές αρχές γιατί θέλουν να τους δώσουν τρομοκράτες, κάποιους άλλους πράκτορες τουρκικούς που έχουν και συλληφθεί. Δηλαδή διαπραγμάτευση, ναι, και ανταλλαγή για ποιο πράγμα? Για έναν οικονομικό εγκληματία, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους μικροομολογιούχους. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Χάσανε όλες τις επενδύσεις. Γιατί επένδυσαν στο ελληνικό δημόσιο? Γιατί πίστεψαν στο ελληνικό δημόσιο? Προσέξτε τώρα τι λέει, κύριε Ρώσιο, έτσι. Φτάσαμε στο σημείο να διαπραγματευόμαστε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιθεωρητών, οικονομικά εγκλήματα, να τα διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση με τους Τούρκους σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Πραγματικά λοιπόν, αυτό για να το τελειώσω λιγάκι. Επιτρέψτε μου, τελειώστε για να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε. Αυτό όμως πια το σύριαλ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διανύουμε τον έκτο χρόνο ύφεσης. Δεν βλέπουμε καμία ανάκαμψη. Έχουν κοροϊδέψει τον κόσμο και τον έξω κόσμο και τον εδώ κόσμο για το περιβόητο πλεόνασμα των 500 εκατομμύριων. Το πλεόνασμα που είναι ουσιαστικά η στάση πληρωμών που κάνει το δημόσιο προς τους ιδιώτες. Μετατρέψουν το δημόσιο χρέος σε ιδιωτικό χρέος. Έχουμε φτάσει δηλαδή σήμερα να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν πάρει συντάξεις, δεν έχουν πάρει εφάπαξ, δεν έχουν πάρει επιστροφή φόρου. Το ΦΠΑ, έχουμε εξαγωγής που πραγματικά οι άνθρωποι έχουν επενδύσει και δεν παίρνουν την επιστροφή. Όλα. Όλα, τα πάντα. Βλέπετε τα λουκέτα το ένα πίσω από το άλλο να φεύγουν έξω στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, οι Έλληνες εδώ της Βορείου Ελλάδος. Και κανένας δεν παίρνει μέτρα για να έρθει πάλι αυτό το κεφάλαιο μέσα. Να δώσουν κίνητρα να ξαναεισαχθεί αυτό το κεφάλαιο μέσα στην Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά να δούμε βέβαια και τις έρευνες τις οποίες πραγματοποιούν τα επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια της περιοχής μας, όπου η εικόνα που καταγράφεται είναι μαύρη Φελική. Και άραχνη. Το είπαμε διάφορα και είπε και η κυρία Ξουλίδου πάρα πολλά και για τα CDS και τα αυτά, αλλά εκείνο εκεί που ξεχάσαμε να αναφέρουμε είναι το τεράστιο πρόβλημα που έχει αρχίσει πλέον να εμφανίζεται στον πρωτογενή τομέα, κύριε Σαραγιαννίδη. Ένα τομέα που μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν είχε επηρεάσει τόσο πολύ η κρίση και έχει αρχίσει τώρα να εμφανίζεται εκεί πέρα. Εξ όσων γνωρίζω, στην Ήπειρο ήδη η κακή τράπεζα, η Bad Bank, έχει αρχίσει να στέλνει σημειώματα σε διάφορους αγρότες για τα δάνεια τα οποία υπήρχαν στην Αγροτική Τράπεζα και μετά το χάρισμα που έγινε, γιατί και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν συμβεί, για το χάρισμα που έκαναν της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα.
Αφού αρχίζουν... πρώτα την χώρισαν σε καλή και κακή. Και τα δάνεια που πήραν τα κόμματα πήγαν στην κακή, έτσι. Γιατί η καλή θα κάνει άλλες δουλειές. Και τώρα ζητάνε ουσιαστικά τις περιουσίες των αγροτών, τη ζητάει η κακή τράπεζα. Μάλιστα. Επίσης έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την κακή διαχείριση των βοσκοτόπων, των βοσκίσιμων γεών, και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί παραγωγοί μείναν απλήρωτοι, δεν πήραν τις κοινοτικές ενισχύσεις. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή, και ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ότι μέσω της διεθνής περιβάλλοντος και μέσα από την πολυνομία η οποία υπάρχει, προσπαθούν να διαλύσουν την κτηνοτροφία, να διαλύσουν την κτηνοτροφία που αναφέρεται στην αγελαδοτροφία, γιατί έχουν βάλει ένα στόχο. Το φρέσκο γάλα το οποίο δίνουμε ακόμα αυτή τη στιγμή στα παιδιά μας, στα εγγόνια, αντί για 5 ημέρες να πάει στις 10. Αντί για 5 μέρες να είναι στις 10 και να έρχεται σε παγκοκολόνα από τη Γερμανία. Και οι κτηνοτρόφοι μας να διαλυθούν. Και αν διαλυθούν οι κτηνοτρόφοι, θα διαλυθούν και όλοι οι παραγωγοί, όλοι οι αγρότες οι οποίοι έχουν σχέση μαζί τους, που παράγουν ζωοτροφές. Και έχουμε και τον κύριο Ιωδάνη Τζαμτζή να φωνάζει για τα βιβλία εσόδων-εξόδων των αγροτών, τους αγρότες που ζητάνε να πάνε στα 40.000 ευρώ το αφορολόγητο, και εγώ από την εκπομπή λέω και στα 100, παιδιά. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πέρα από τα σοβαρά ζητήματα τα οποία ακούω στον αγροτικό τομέα και με τα οποία συντάσσομαι. Δεν φτάνει τόση πολύ σπέκουλα που έχει γίνει πάνω στα ζητήματα και τα θέματα των αγροτών για την εφαρμογή της ψήφου. Διότι αυτά τα θυμόμαστε πριν από τις ευρωεκλογές, έτσι. Και επειδή και οι αγρότες δεν είναι κουτί, αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο καθένας, δεν υπάρχουν πλέον κόμματα, δεν υπάρχουν συνειδήσεις, βλέπουν τους κλέφτες οι οποίοι βάζουν χέρι στα ταμεία, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν. Τα δάνεια που δίνουν στους μεγάλους επιχειρηματίες που δεν πληρώνουν τις δόσεις, που τους πιάνουν σε μια μέρα, που τους αφήνουν έξω, που κυκλοφορούν ασύλληπτοι και κάνουν τη ζωή τους. Εκεί οι αγρότες κοιτάνε τη δική τους βόλεψη. Τώρα, ας πούμε, φωνάζει ο Τζαμτζής μαζί με τους άλλους 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θα κάνουμε επανάσταση, θα βγούμε στους δρόμους, θα βγάλουμε τα τρακτέρ. Αν δεν μας κατεβάσετε τα δάνεια, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Ναι, ας κοιτάξουν λίγο και την υπόλοιπη κοινωνία. Να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Το 35% των δανείων είναι κόκκινα. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν το καταλάβουμε σε νούμερα, είναι ένα τεράστιο ποσό. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει ιδιωτική περιουσία που να μην είναι υποθηκευμένη. Και μάλιστα, τα δάνεια αυτά θα περάσουν σε ξένα φάουντς. Θα φτάσουμε δηλαδή να διαπραγματευόμαστε με τη Γαλλική, την Ελβετική. Ναι. Θα έρθει με ένα 20% τα αγοράζουν από ό,τι έμαθα, γιατί πραγματικά το έχουμε ψάξει. Έχουν ήδη δηλαδή δοθεί σε ξένες τράπεζες τζάμπα, και θα έρθει και θα σου διαπραγματευτεί μια ξένη τράπεζα. Και εσύ νομίζεις ότι χρωστάς, ας πούμε, στην Αγροτική, λέω ένα παράδειγμα, ή στην Εθνική, αλλά θα σου έρθει η Deutsche Bank ή οποιαδήποτε. Θα έχει πουλήσει τα δάνεια της. Και φτάνουμε να μιλάμε πραγματικά για παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Δημόσια και ιδιωτική περιουσία έχει περάσει σε ξένα χέρια. Αυτό να το καταλάβουμε. Και μάλιστα με αγγλικό δίκαιο. Ούτε καν στο ελληνικό δίκαιο. Θέλεις να λύσεις τις διαφορές σου έξω, με αγγλικό δίκαιο. Αυτό που φωνάζουμε λοιπόν ως ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη ώρα είναι ότι δεν θέλουν χρήμα, δεν θέλουν χαρτί, θέλουν τη γη. Αυτό που τους ενδιαφέρει να πάρουν, όπως είπατε στην αρχή, την ενέργειά μας, το φυσικό μας πλούτο, τον ήλιο, τη θάλασσα, τα νερά μας. Βλέπετε τι πανηγύρι στείνεται τώρα με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί θέλουν, λέτε, το νερό και τις πηγές? Γιατί θέλουν, έτσι, να το κλείσουμε, να πάμε στην αυτοδιοίκηση, κύριε Ρώσιο. Ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να πάρει δάνειο από μια τράπεζα εάν δεν δείχνει με τα στοιχεία της ότι η επιχείρηση είναι σε τροχιά, ανάπτυξη, κερδοφορία. Τους αγρότες, γιατί τους έδιναν τόσα πολλά δάνεια? Γιατί στους αγρότες... Δάνειο στο δάνειο, στο δάνειο, στο δάνειο, όπου δάνειο, δάνειο. Η Αγροτική Τράπεζα είχε ένα προνόμιο, κύριε Σαριγιαννίδη. Μόλις έδινε ένα δάνειο, αυτόματα υποθηκεύονταν όλη η περιουσία του αγρότη. Άρα τις εγγύησεις έπαιρνε η Αγροτική Τράπεζα από την αρχή. Με αυτήν την έννοια, γι' αυτό διαχωρίστηκε σε καλή τράπεζα. Πόσες εγγύησεις μπορεί να έχει τώρα ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο ενός αγρότη? Δεν είναι ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Δεν ήταν για μία φορά. Δεν ήταν ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Ήταν και όλη η γη. Και από την ώρα που θέλουν να πάρουν τη γη μας, θέλουν να ελέγξουν τον αγροτοδιατροφικό τομέα, θέλουν να ελέγξουν ουσιαστικά την όποια προσπάθεια ανάπτυξης γίνεται στη χώρα, γιατί η χώρα μας
ουσιαστικά η ανάπτυξη στη χώρα μας θα στηριχτεί στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Μάλιστα. Γιατί πίσω από τον αγρότη, μετά τον αγρότη υπάρχει ο μικροεπαγγελματίας, υπάρχει ο υπάλληλος, υπάρχει μια αλυσίδα. Αυτοί τι θέλουν τώρα και διαμαρτύρονται πάλι και έχουν τις διαφορές να μην κρατάνε τη βιβλία σου, τι να χαριστούνε. Ένας τους θα χάρισε αυτά. Γι' αυτό έχουμε τέτοια άνοδο της χρυσής αυγής. Δεν υπάρχει θέμα να χαριστεί τίποτα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν τα στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το τι παράγει κατά μέσο όρο ένα στρέμμα κατά κάθε καλλιέργεια. Μπορεί να υπάρχει ένας μοναδικός συντελεστής. Οι αγρότες πάντοτε πληρώνουν φόρους και τώρα θα συνεχίζουν να πληρώνουν, αλλά αυτή τη στιγμή πάνε να φορολογήσουν τον συντελεστή παραγωγής. Είναι σκέψου ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο και να πούνε στον κρεοπόλη σου φορολογούμε τη μηχανή που κόβει σχημά. Μάλιστα. Ρωτώ. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Η αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής, που είναι ξεκάθαρο στις δημοσκοπήσεις που καταγράφονται ότι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή. Ανέκαθεν ήταν συγκοινωνούντα τα δοχεία των δεξιών, ακροδεξιών οργανώσεων και κομμάτων με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φεύγει κανένας αριστερός να πάει στη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, είναι τι? Σημεία στίξης, πίεσης προς την κυβέρνηση ότι εμάς, εάν δεν μας προσέξετε, δεν πάρετε αποφάσεις τις επόμενες ημέρες που περιμένουν έτσι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν στην Ευρωβουλή θα σας δείξουμε ποιοι είμαστε. Κύριε Σαριγιάννη, η Χρυσή Αυγή ήταν μέρος του συστήματος. Χρόνια λειτουργούσαν παράλληλα με το σύστημα. Μια οργάνωση η οποία το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να λειτουργεί πίσω από τις μονάδες καταστολής, μέρος του συστήματος. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, έρχεται αυτή η οργάνωση να φανεί αντισυστημική. Ναι, αλλά κύριε όταν εγώ ψάχνω στην Ευρώπη μία λύση στα προβλήματα που έχω και αναζητώ μία καινούργια Ευρώπη. Ναι, την ώρα που βλέπω. Θα τη δώσει η Χρυσή Αυγή τη λύση. Όχι, βέβαια. Η Χρυσή Αυγή θα δώσει τη λύση. Κύριε Σαριγιαννίδη, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα τη δώσει. Συμφωνούμε. Και σας ρωτάω. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι ρίχνουν την ψήφο τους σε αυτά τα κόμματα, τι δείχνουνε? Δείχνουν την αγανάκτηση και την οργή. Η αγανάκτηση, η οργή. Με μια ψήφο που θα πιάσει τόπο. Η αγανάκτηση και η οργή και το πρόβλημα ότι, και ότι αισθάνονται και αυτοί αντισυστημικοί. Ναι. Έχει πέσει η σπέκουλα ότι όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία βρισκόταν μέσα στο δημοκρατικό τόξο λειτουργήσαν, γιατί μην ξεχνάμε και τη λογική, το όλοι μαζί τα φάγαμε, ναι, όλοι φταίνε, όλοι κάνουν, όλοι και οι 300, πέρασε αυτό μέσα από τα μεγάλα κανάλια, πέρασε την αντίληψη του κόσμου. Ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να σκεφτεί πολιτικά βρίσκει μέσα από την έκφραση της οργής του, της αγανάκτησής του, μέσα από το αντισυστημικό πλαίσιο το οποίο δίθεν εκφράζει αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή. Αυτό το πράγμα το στηρίζει η κυβέρνηση. Ωραία. Αυτή. Το δικαίωμα του κόσμου να πάει στη Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανένας. Δημοκρατία έχουμε, πάει όπου θέλει κανένας. Αλλά ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, δεν ένας φορέας ο οποίος βλέποντας ότι κερδίζει από αυτό το πράγμα, αλλάζει τη λογική του, αλλάζει την προοπτική του, διευρύνει τις απόψεις του, ανοίγει τις πράξεις του. Κύριε Σαριγιαννίδη, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να αναφερθώ σε κάτι. Πάμε τώρα που, γιατί ξέρουμε, βεβαίως, ξέρουμε από πού μετακινούνται οι ψήφοι. Οι ψήφοι μετακινούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Ας βγει η Νέα Δημοκρατία να το διαψεύσει αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε πώς στήθηκε η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ήταν του 0,2 και ξαφνικά βλέπουμε αυτά τα ποσοστά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Αθήνα, είχε βγει ο Κυπουργός. Όταν βάζεις υπουργούς Άδωνη, Γεωργιάδη και Βορύδη, μπράβο, και τους δίνεις τέτοια υπερεξουσία, μπράβο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά αυτοί που κάνουν κουμάντο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και όταν μάλιστα ως εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Βορύδης, όταν ερωτηθείς από εμένα τι έγινε πριν 30 χρόνια, κύριε Βορύδη, με την ΕΠΕΝ και με τα τσεκούρια όταν έβγαινες, μου λέει αυτά ήταν παλιά, τώρα καθάρισα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πραγματικά συστημικούς που εκμεταλλεύονται το παρόν σύστημα και είναι το δεκανίκι τους. Και θα δείτε ότι είναι σαν μαξιλαράκι λειτουργεί. Αντί οργή να πέσει επάνω στη Νέα Δημοκρατία και στον Βενιζέλο, πέφτει στη Χρυσή Αυγή. Πέφτουν στη Χρυσή Αυγή. Λένε να τους δείρουν, να μπουν μέσα και να τα κάνουν. Έχουν δείρει κανέναν.
Έχουν δει από αυτούς που μπαίνουν και ψηφίζουν ναι σε όλα, που έρχεται ο Γιωργάκης από την Αμερική και σηκώνει χέρι και φεύγει, έχουν δει κανέναν. Μην αυταπατάστε ότι είναι η αγανάκτηση του λαϊκού κόσμου που θα βγει μέσα στο κοινοβούλιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, για να το ξέρετε, ότι κανένας δεν δέχεται να συνδιαλεχθεί δημόσια σε κάποιο κανάλι με κάποιον της Χρύσης Αυγής. Εγώ βγήκα με τον Κασιδιάρη και θα σας πω, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία πολιτική κουβέντα. Είχα βγει στο Κόντρα. Λοιπόν, το πρόγραμμά σας, κύριε Κασιδιάρη, ποιο είναι το κυβερνητικό σας πρόγραμμα? Θέλετε να κυβερνήσετε? Δεν έχουμε πρόγραμμα, θα διώξουμε τους μετανάστες. Θα πάει, μου είπε, επιλέξει, αντί να έχει τον Πακιστανό, λέει, στο Βεζινάδικο και να πλένει τα αυτοκίνητα, θα βάλω αυτό που παίρνει ταμείο ενεργίας να πλένει τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, λύσεις τρελές, έτσι. Πέστε μου το εκπαιδευτικό σας σύστημα, ποιο θα είναι? Πέστε μου για την υγεία. Εκεί λοιπόν πολιτικά μπορούμε να χτυπήσουμε τη Χρυσή Αυγή και όχι να βγαίνουμε και να τους καταγγέλουμε και να τους κόβουμε τη χρηματοδότηση. Τους δυναμώνουμε έτσι, τους ηρωοποιούμε και θα το δείτε ότι ο Μιχαλολιάκος μέσα από τη φυλακή θα είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή και θα βγει. Λοιπόν, μέρος του συστήματος είναι η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Ωραία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε και από πού μετακινούνται οι ψήφοι. Το βλέπει ο κόσμος. Οι δημοσκόποι δεν είναι χαζοί. Το λένε. Έχουμε μετακίνηση από εκεί τόσο που πάει τόσο. Προσέξτε τα ποσοστά στις περιοχές που τα χάνει η Νέα Δημοκρατία, να δείτε από πού είναι τα ποσοστά που χάνει προς τα πού πηγαίνουν. Πηγαίνουν μεν προς τους ανεξάρτητους Έλληνες, στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα, αλλά η κύρια πηγή τροφοδότησης είναι στη Χρυσή Αυγή. Τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί τι θα γίνει τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θα πάμε μνημόνιο, αντιμνημόνιο? Αυτός ο δήμαρχος ήταν μνημονιακός, δεν τα έκανε καλά τα πράγματα, πρέπει να τον τιμωρήσουμε? Ή πραγματικά φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι οριμάσαμε τόσο πολύ και εμείς και οι υποψήφοι συνδυασμοί, ώστε θα κατέβουμε για το καλό των τοπικών κοινωνιών? Μύθος ή πραγματικότητα? Ερωτεμένο να ξεκινήσω. Και τους δυο. Ωραία. Είναι τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, τοποθετηθείτε. Επειδή είμαστε πάρα πολύ καινούργιο ως κίνημα, παύλα κόμμα, 2 ετών, μέσα από τις τοπικές κοινωνίες έχουν αναδειχθεί προσωπικότητες που έχουν, θα λέγαμε, τη λαϊκή σύμπνοια και την, έτσι, την αγκαλιάζουν την τοπική κοινωνία, ναι, και τους θέλει η τοπική κοινωνία. Αυτούς λοιπόν τους καθαρούς ανθρώπους που έχουν καθαρό λόγο, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από κανένα πρώην μεγάλο κόμμα, αυτούς τους ανθρώπους που θα τους προτείνει η ίδια η τοπική κοινωνία, λοιπόν, θα τους στηρίξουμε. Και αν αυτοί έχουν και την συνεργασία, έχουμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιους δήμους ή το ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί συνεργασία μαζί μας, αυτοί θα την έχουν. Όχι σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, όπου η κοινωνία το θέλει και το ζητά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν για μας πάντοτε οι κόκκινες γραμμές. Δηλαδή υπάρχουν θέματα εθνικά που δεν τα διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση στη Θράκη να στηρίξουμε κάποιον, όπως προανέφερα, είτε μουσουλμάνο είτε φιλότουρκο, και να στηρίξουμε επειδή θα έχει μια, προφανώς, ένα μεγάλο έρισμα πλειοψηφικό, να τον στηρίξουμε μόνο και μόνο για να βγάλουμε κάποιον ανεξάρτητο Έλληνα. Έτσι. Σε αυτό το θέμα δεν το συζητάμε. Όμως όπου η τοπική κοινωνία το ζητά και το θέλει, θα υπάρξει συνεργασία. Μάλιστα. Το κύριε σύνταγμά μας, κύριε Αξουλίδου, δέχεται την ανεξιθρησκεία. Βεβαίως. Συμφωνείτε σε αυτό? Όπως ότι η κυρίαρχη θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη. Επιλογές είναι αυτές. Συμφωνώ. Ναι. Και ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να επιλέξει το θρησκευμά του. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί αναφερθήκατε στην Ξάνθη και για τους μουσουλμάνους, δεν μπορούμε να κρίνουμε αν ένας αξιόλογος Έλληνας πολίτης είναι μουσουλμάνος. Δεν τον θεωρούμε ικανό για να μπορέσει να ηγηθεί στην τοπική κοινωνία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το αφήνουμε και προχωράμε πιο κάτω. Ο Καλλικράτης, κύριε Σταριγιαννίδη, χρησιμοποιήθηκε σαν, όχι για να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε τις τοπικές κοινωνίες, για να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες για να αναπτυχθούν οι τοπικές κοινωνίες και να είναι πιο ισχυροί δήμοι. Απλά χρησιμοποιήθηκε ως ένα εργαλείο εφαρμογής του μνημονίου. Με αυτήν την έννοια, το πρώτο μνημονιακό μέτρο. Με αυτήν την έννοια, εμείς αντιπαλεύουμε τον Καλλικράτη σε αυτή την, στην ουσία του, όχι στο χωροταξικό ή σε οτιδήποτε άλλο, παρότι και χωροταξικά έχει προβλήματα. Ζητάμε να γίνουν δήμοι ισχυροί, οι οποίοι θα λειτουργούν για την τόνωση της κοινωνίας και θα μπορέσουν να δώσουν τα ψήγματα αρχικά και να εφαρμόσουν τελικά μια άμεση δημοκρατία. Θέλουμε να στηριχθούν τα τοπικά συμβούλια. Θέλουμε να πάρουν οι τοπικές κοινωνίες
την τύχη στα χέρια τους και να λειτουργήσουν. Μην ξεχνάμε ότι το καινούργιο πλαίσιο, περίπου το 1/3 των κονδυλίων, θα έρθει και θα περάσει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα παράγει κοινωνικό έργο, θα υποστηρίζει την κοινωνία, θα υποστηρίζει τους πολίτες. Με αυτήν την έννοια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να στηρίξουμε σχήματα τα οποία θα λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτά τα σχήματα τα οποία έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής αυτές τις μνημονιακές λογικές. Μάλιστα. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι στηρίξαν την πολιτική ασκούνη στην Κέρκυρα. Παραδείγματος χάρη. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα εδώ πέρα. Ή που κάναν βόλτες με το Φούχτελ και παζαρεύουν τα σκουπίδια, ας πούμε. Με αυτή την έννοια, αυτό το πράγμα για μας είναι κόκκινο πανί. Άρα προτείνουμε, έχουμε και έχουμε να προτείνουμε και συντρόφους μας ως υποψήφιους δημάρχους. Εμείς δεν θα αποφασίσουμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Οι όποιες αυτοδιοικητικές κινήσεις δημιουργηθούν στις τοπικές κοινωνίες, μιλάμε, αυτές είναι που θα πάρουν τελική απόφαση, όπου και εμείς θα προτείνουμε τους υποψήφιους μας, αλλά οι δημοτικές κινήσεις θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν και θα αποφασίσουν, και δεν αποκλείουμε κανέναν ο οποίος θέλει να κινηθεί σε αυτήν την λογική, σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Που σας περιέγραψα. Ανακοινώσεις ονομάτων πότε θα έχουμε? Έχω μια πληροφορία ότι και ανεξάρτητοι Έλληνες κατεβάζουν ψηφοδέλτια. Εμείς σε την Τρίτη που μας δήμους, έρχεται, έχουμε μια γενική συνέλευση όλων των ανθρώπων που είναι στη Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, όπως και των περιφερειαρχών μας, οι οποίοι θα προτείνουμε ονόματα και κατόπιν διαβούλευσης και συναντήσεων που θα γίνουν επιμέρους σε όλες τις περιοχές. Γρήγορα όμως αυτά, γιατί ναι, πρέπει να τρέξουν ότι πολύ σύντομα, μέχρι την επόμενη Ωραία. Εβδομάδα θα έχουμε υποψηφιότητες και για τις ευρωεκλογές. Πότε θα έχουμε ανακοινώσεις για τους Δήμους της Θεσσαλονίκης? Για τους Δήμους, για τους μεγάλους Δήμους θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή που γίνεται στις 1η Φεβρουαρίου. Αλλά σε κάποιους περιφερειακούς δήμους, κάποιες οργανώσεις μας έχουν ήδη καταλήξει σε συντρόφους μας, σε υποψηφιότητες συντρόφων μας, οι οποίες υποψηφιότητες θα δοθούν στις δημοτικές παρατάξεις, στις δημοτικές κινήσεις που υπάρχουν, για να κρυθούν, να συζητηθούν. Θα συζητήσουμε μετά. Σας ευχαριστώ. Ναι. Κλείστε. Ναι, έχουμε καταλήξει σε κάποιους δήμους της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, σε κάποιους συντρόφους, στους οποίους θα προτείνουμε στις δημοτικές παρατάξεις. Ωραία. Πάντως, για να κλείσω λιγάκι μόνο για αυτό το θέμα, να σας πω ότι πραγματικά είναι δύσκολες οι επόμενες αυτοδιοικητικές, γιατί ταυτόχρονα θα είναι και οι ευρωεκλογές. Και πιστεύω ότι δεν θέλω να ζήσω το σενάριο να μην έχουμε τριπλές εκλογές, γιατί τότε είναι που πραγματικά θα μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί άλλο στο τοπικό επίπεδο και άλλο στο εθνικό επίπεδο. Θα ψηφίσει ο καθένας και θα τα βρει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.